Καλησπέρα από το Λαμπαουτάρης και το Λίμπερο. Γεια σας, καλησπέρα σε όλες και όλους. Καταρχήν και συγχαρητήρια γιατί στο νέο πρόεδρο των βετεράνων του συλλόγου στο μπάσκετ, στο νέο διοικητικό συμβούλιο. Και εντάξει, νομίζω είναι μεγάλη τιμή όταν μιλάμε για τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, έτσι. Ακριβώς είναι μεγάλη τιμή για δύο κυρίως λόγους. Πρώτο, γιατί είναι μεγάλες και βαριές οι ευθύνες να κουβαλάς τους ώμους σου και να είσαι ο θεματοφύλακας μιας τεράστιας και πολύ ένδοξης ιστορίας που είναι πάνω από 100 χρόνια. Και δεύτερο, γιατί διαδεχόμαστε μετά από 10 χρόνια την παλιά φρουρά, τον Στέργιο τον Γούσιο, τον Γιώργο τον Τζιτούρα και τον Αντώνη τον Κωνσταντάρα, που παρέδωσαν στη νεότερη πλέον γενιά τις τύχες και τις ευθύνες της ιστορίας του Συλλόγου, τη διαχείριση του Σωματείου των Παλεμάχων και το Μουσείο του Άρη μας. Mm-hmm. Το Μουσείο που είναι μια πραγματικά πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια εδώ και κάποια χρόνια, νομίζω ότι καθημερινά νομίζω είναι και πάρα πολύ καλό που επικοινωνείται προς τα έξω όλοι όσοι επισκέπτονται το Μουσείο του Συλλόγου και βέβαια μπορούν και οι φίλοι του Άρη να βρίσκονται εκεί. Νομίζω υπάρχει και συγκεκριμένο ωράριο, Χάρη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο, είναι από τις 11 μέχρι τις 3 καθημερινά και εμείς έχουμε καθιερώσει, γιατί εγώ έχω αναλάβει την ξενάγηση mm-hmm. των νέων κυρίως, μιας και είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος, συνδέω μια 5 δεκαετίες ολόκληρη στον Άρη προσφοράς, mm-hmm. από αθλητής μέχρι και σήμερα. Έτσι λοιπόν τα βιώματά μου και η εμπειρία και η γνώση που έχω γύρω από τα θέματα του Άρη μου επιτρέπουν να αναπτύξω και να απαντώ βεβαίως και σε ερωτήσεις όλων των παιδιών που έρχονται από σχολεία και της Θεσσαλονίκης αλλά και της περιφέρειας και της επαρχίας, αλλά και από παιδιά ακαδημιών και συλλόγων. Mm-hmm. Χάρη, κρατάτε έτσι κάποιο αρχείο για να μας δώσει έτσι μια εικόνα για το πόσοι μέχρι στιγμής έχουν επισκεφθεί το Μουσείο από τη μέρα που άνοιξε τις πύλες του? Ασφαλώς και υπάρχει αρχείο. Καθημερινά βρίσκεται και ο Γιάννης ο Πέγκος, ο οποίος είναι η ψυχή του μουσείου, ο οποίος mm-hmm. καταγράφει όλες τις επισκέψεις. Mm-hmm. Μας έχουν επισκεφθεί, επειδή και εγώ είμαι σε θέση να απαντήσω mm-hmm. έτσι πρόχειρα, mm-hmm. και από Αμερική, Έλληνες, αλλά και Αριανοί, από διάφορες πόλεις της Αμερικής που με την ευκαιρία του καλοκαιριού έρχονται για θερινές διακοπές στην Ελλάδα ή Χριστούγεννα ή Πάσχα, αλλά και από όλη την Ελλάδα επισκέψεις, από συλλόγους όπως είπα και πριν, από το Μεσολόγγι μπορώ να πω χαρακτηριστικά, που είναι μια δύσκολη στην προσέγγιση περιοχή, είναι δυτική Ελλάδα, από Αθήνα πρόσφατα ήταν ο Παναθηναϊκός εδώ, mm-hmm. με τα mm-hmm. παιδικά και εφηβικά του. Και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Καλατζή και με τον Σιώτη που πέρασαν και από τον Άρη τα παιδιά mm-hmm. αυτά. Είναι σημείο αναφορά στο μουσείο. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται και νομίζω ότι κρατάμε ψηλά το όνομα του Άρη. Διατηρούμε φρέσκια πάντα την ιστορία και τις ένδοξες ημέρες του Συλλόγου και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε κάθε τρόπο να αναδείξουμε και να προβάλλουμε τη μεγάλη ιστορία και το τεράστιο όνομα του Άρη. Και σημαντικό και για τα πιο νέα παιδιά, εντάξει, γιατί okay, λίγο πολύ η δικιά μας η γενιά των 40, των 50 και τα λοιπά, ακόμα και των 30 γνωρίζουν, ξέρουν την ιστορία. Εντάξει, τα πιο νέα παιδιά βλέπουν κακά τα ψέματα τι γίνεται σήμερα. Ναι, είναι καλό να γνωρίζουν ποια ομάδα υποστηρίζουν, ποιο σύλλογο αγαπούν και γιατί όχι να υπάρχουν και νέα αργιανάκια βλέποντας και την ιστορία. Ναι, ναι, και σε κάθε περίπτωση κάπως έτσι κλείνω και εγώ τον πρόλογο που τους κάνω, υποδεχόμενος και καλωσορίζοντας στο μουσείο τα παιδιά, ότι πρέπει να είναι υπερήφανοι που είτε ως φίλαθροι και οπαδοί, είτε γιατί είναι αθλητές συλλόγου, κουβαλάνε αυτό το τεράστιο όνομα που λέγεται Άρης. Σίγουρα είναι πολλές οι μεγάλες στιγμές που και εσύ έχεις ζήσει. Έλεγα πριν στον πρόλογο ότι είσαι ο πιο αδικημένος με την έννοια ότι δεν υπήρχε το τρίποντο στα χρόνια σου. Ναι, ναι. Πόσους πόντους υπολογίζεις να έχεις χάσει από αυτό? Δεν πήγα στον κόπο. Απλά πράγματι όλοι αυτό λένε ότι και επικοινωνώντας και με παλιούς συναγωνιστές από ομάδες των Αθηνών, δηλαδή από τις μεγάλες ομάδες, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, και σήμερα μάλιστα και μέσω Facebook και τηλεφωνικά μιλάμε, κρατάμε αυτή την επαφή. Όλοι αναγνωρίζουν το ξεχωριστό ταλέντο που είχα στο σκοράρισμα από μακρινές αποστάσεις και το πόσο αδικημένος πραγματικά ήμουν, γιατί δεν υπήρχε το τρίποντο εκείνη την εποχή. Δηλαδή για κάθε δίποντο που έβαζες, πες, άμα βάζαμε άλλο ένα πόντο. Σχεδόν διπλάσιους πόντους έβλεπα να έχει. Καταρχήν να σου πω κάτι, είναι και η ψυχολογία. Ότι τώρα, ας πούμε, κάποιος που είναι να σουτάρει από τα 6 μέτρα, θα κάνει ένα βηματάκι πίσω και θα σουτάρει από τα 6,75. Δηλαδή, ακόμα και έτσι να το δει κάποιος, όντως υπήρχαν πολλοί πόντοι που χάθηκαν. Εντός εισαγωγικών το χάθηκαν, βέβαια, πάντα.
Ναι, επειδή δεν υπήρχε γραμμή, εγώ πυροβολούσα κατά ρηπάς, δηλαδή είχα το ένστικτο. Όπου βρισκόμουν δεν καταλάβαινε ούτε αντιπάλους τίποτε, δεν περίμενα να φτάσω στη γραμμή των 6 και 25 πρώην ή τώρα πόσο είναι. Τώρα είναι 6.75. Ποιο θεωρείς, Χάρη, διάδοχό σου σε αυτό το κομμάτι, τον Σούμποντιτς ενδεχομένως, βέβαια δεν ήταν Έλληνας, έγινε σούτ. Μετά στο σούτ, επαναλαμβάνω πάντα. Ο Λευτέρης είχε και ήταν της μεγάλης σχολής των Ιουγκοσλάβων, δηλαδή είχε κατάρτιση και παιδεία μπασχετική, ήταν μπασχετικό παιδί και βέβαια είχε και πολύ καλό σούτ, είναι καλό στην εκτέλεση. Χάρη, η γενιά η δικιά σου πιο πολύ στηρίχθηκε στο ταλέντο και στην προσωπική δουλειά, έτσι. Ενώ τώρα λες η σχολή των Ιουγκοσλάβων, η πρώην ή Σοβιετικών, ας πούμε, είχαν πολύ μεγαλύτερη κατεύθυνση οι αθλητές ώστε να βελτιωθούν. Έτσι, ενώ εδώ στην Ελλάδα, στο μπάσκετ ειδικά, τότε και στο ποδόσφαιρο, τεχνικά ήταν ναι, τα πράγματα, το ταλέντο και η όποια προσωπική δουλειά. Το λέω για το πού μπορούσε να φτάσει κάποιος ένας αθλητής. Αυτό είναι. Πολύ, πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αν έχω χρόνο και μου επιτρέπεις. Φυσικά. Όλα παωτάρις είμαστε εδώ. Όλη την εκπομπή μιλάς. Όχι, όχι. Από εσάς έχω το ελεύθερο. Εννοώ χρονικά. Μήπως μας περιορίζει. Όχι, όχι. Μην ανησυχείς. Αλλά είναι πράγματι ενδιαφέροντα αυτά που θα πω, γιατί πλέον έχω καταγράψει πολλά χρόνια στο χώρο και μπορώ να καταθέτω τις εμπειρίες μου. Θα είναι χρήσιμες για τους νεότερους δηλαδή. Δεκαετία 60 και 70. Ο μπασκετικός χάρτης της Ευρώπης ήταν τελείως διαφορετικός από σήμερα. Ήταν μια άλλη εποχή, άλλος πλανήτης. Δηλαδή τότε κυριαρχούσαν πλην της Ιταλίας, η οποία είχε επαγγελματικό μπάσκετ εκείνη την εποχή, όλες οι χώρες του Ανατολικού Μπλόκου, όπως λέμε. Δηλαδή, γιατί είχαν αυτό ακριβώς που είπες, είχαν κατεύθυνση. Δηλαδή είχαν λύσει το επαγγελματικό τους πρόβλημα λίγο έως πολύ τα παιδιά που ασχολούνται με το μπάσκετ, οι καλοί, της εθνικής κυρίως ομάδας. Είχαν τακτοποιηθεί είσαι στρατό, είσαι αστυνομία και αναφέρομαι δευτερευόντως στην Ιουγκοσλαβία, αλλά στη Ρωσία, στην Πολωνία, Τσεχοσλοβακία, με όλα αυτά τα παιδιά που συνομιλούσαμε στα πανευρωπαϊκά και σε άλλα διεθνή τουρνουά. Οπότε είχαν όλο το χρόνο ελεύθερο και μάλιστα ήταν καταπολιστική η απασχόληση με τον μπάσκετ. Έτσι λοιπόν αυτές όλες οι χώρες είχαν αναπτύξει πολύ καλές ομάδες και ιδιαίτερα η εθνική τους ομάδα που ήταν ο πρεσβευτής, ας πούμε, προς τον κόσμο έξω, ήταν πολύ καλές ομάδες. Ήταν πανίσχυρες δυνάμεις. Η Τσεχοσλοβακία παλιά ήταν πάρα πολύ ισχυρή ομάδα. Καλά, η Ιουγκοσλαβία είχε αυτονομηθεί σε μια άλλη κατεύθυνση και ήταν πραγματικά μια ιδιαίτερη σχολή στον ευρωπαϊκό χώρο που πρωταγωνιστούσε. Οι δυτικές τότε χώρες δεν είχαν περισσότερο. Η ενασχόληση ήταν με το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ ήταν σε μια αριστεχνική μορφή, όπως βεβαίως και στην Ελλάδα. Ισπανία, οπότε, στην Ελλάδα μοιραία, δεν είχαν πολύ Ισπανοί. Η Ισπανία είχε ξεχωρίσει, δηλαδή θυμάμαι όταν είχα πάει εγώ πανευρωπαϊκό στη Βαρκελόνη το 1973 που είχε γίνει, τότε ήταν τα πρώτα βήματα της Ισπανίας στο επαγγελματικό μπάσκετ, είχαν φέρει Αμερικάνους που τους είχαν κάνει πρωτίστως Ισπανούς και είχαν ενσωματωθεί ο Μπράμπεντερ και ο Λούικ, οι δύο πρώτοι Αμερικάνοι που είχαν γίνει Ισπανοί και είχαν παίξει δηλαδή στην Ισπανία εκείνης, την εθνική εκείνης χρονιάς, που έφτασε μέχρι τον τελικό. Αλλά η Ιταλία από τη δεκαετία του 60 είχαν επαγγελματικό μπάσκετ. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα, για να έρθουμε στα δικά μας, ήταν τότε στα σπάργανα, δηλαδή ήταν ερασιτεχνικό. Και όπως πολύ σωστά είπες, επειδή και σαν φιλοί είμαστε έτσι, ο καθένας προσπαθούσε με το δικό του ταλέντο και με τη δική του σκληρή δουλειά προπόνηση να ξεχωρίσει και να καθιερωθεί. Ο Άρης και στη δική σου την εποχή είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Okay, οι περισσότεροι ξέρουμε τι έχει γίνει από το 80 και έπειτα. Ωστόσο, υπάρχει το προηγούμενο πρωτάθλημα που είναι η απαρχή της αυτοκρατορίας, έτσι. Δεν το συζητάω. Εγώ έχοντας ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι εκείνος ήταν πραγματικός άθλος. Γιατί και η ομάδα δεν ήταν όπως η μεγάλη ομάδα του Άρη που είχε πολύ μεγάλους αθλητές, ήταν δηλαδή ένα σύνολο εξαιρετικών αθλητών. Στη δική μου περίπτωση λοιπόν ο Άρης δεν ήταν η καλύτερη ομάδα, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ ακόμη δαπανούσαν και τεράστια ποσά και είχαν πολύ μεγάλους παίκτες. Κοντά σε αυτό να προσθέσω ότι και όλο το παρασκήνιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αντιλαμβάνεται ο καθένας, τα κέντρα αποφάσεων όλα αυτά ήταν στην Αθήνα. Είχε Βασιλακόπουλο από τότε είχε ή όχι? Υπήρχε πάντοτε. Είναι πάντα ο Βασιλακόπουλος, ναι. Πάντα. Ήρθε
Θεσσαλονίκη ήταν μια περιφερειακή δύναμη. Εμείς πάντοτε χτυπούσαμε και κύπελο, έχουμε χτυπήσει και πρωτάθλημα, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή ήταν ακόμη και το να ονειρευτεί κάποιος, όπως εγώ είχα αρχίσει στην Εθνική και τους τσιγκλούσα όλους τους μεγάλους αθλητές της Αθήνας και τους έλεγα φέτος θα σας πάρουμε το πρωτάθλημα κτλ. Γελούσαν γιατί ξέραν ότι και υπερήχαν και αγωνιστικά, αλλά είχαν υπεροπλία και το παρασκήνιο. Ναι, ήταν άθρο. Γι' αυτό λέω ότι το πρωτάθλημα το 79 με παιδιά που ήταν όλοι Έλληνες και κατά μείζωνα λόγο περισσότεροι ήταν Θεσσαλονικοί μάλιστα, ήταν ένας πραγματικός άθρος γιατί και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και το Sporting που ήταν πολύ καλή ομάδα είχαν φέρει Αμερικάνους. Τους είχαν ελληνοποιήσει, άλλοι ήταν Ελληνοαμερικάνοι. Πάντως ήταν ενισχυμένοι και ήταν πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Άρης είχε με αυτόν τον τρόπο να παίξει στη Θεσσαλονίκη, ήταν μόνο Άρης ΠΑΟΚ και Ηρακλής και είχε να δώσει 10 παιχνίδια στην Αθήνα. Θύμησε μας λίγο συμπαίκτες από τη χρονιά εκείνη του πρωταθλήματος. Αρχηγό είχαμε τον Βαγγέλη τον Αλεξανδρή. Πεντάδα επίσης ήταν πλήνε μου και του Βαγγέλη, ο Διονύσης Ανανιάδης, τον οποίο είχαμε πάρει από τη Χάνθ. Ο Διαμαντής ο Σκόντας που ήταν από το γέννημα θρέμα του Άρη και ο Βασίλης ο Παραμανίδης που είχε έρθει από Σέρες. Αυτή ήταν η πεντάδα. Και η δεύτερη πεντάδα ήταν ο Σταύρος ο Χολόπουλος με τον Στέλιο τον Καλαντίδη από την Καλαμαριά, ο Μιχάλης ο Σπηλιώτης από τη Λάρισα, ο Τάσος ο Σπάρταρης που ήταν συμπαίκτης μου και στην αναγέννηση, εμείς είμαστε παιδιά της Αγίας Τριάδας, που ήταν καθαρά αριανή γειτονιά εκείνα τα χρόνια. Ο Στράτος ο Βαβακούδης από τη Χάνθ και ο Δημήτρης ο Νάστος επίσης από τα παιδικοεφηβικά του Άρη. Οι 8 Σαλονικιούς μας είπες και ένα Σεραίο και ένα Λαρισαίο. Έτσι ακριβώς. Και παίξαμε απέναντι σε πολύ ισχυρές ομάδες. Δηλαδή η μισή στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό ήταν Αμερικάνοι και Ελληνοαμερικάνοι. Στίβια Τζόγλου, Καστρινάκη, Διάκουλας, Μελίνη, Τζακ Μαχέρας, μια πεντάδα Αμερικάνων. Ο Στεργάκος που θυμάμαι εγώ είναι πιο μετά. Ο Στεργάκος όχι έπαιξε εκείνη τη χρονιά στο πρωτάθλημα, αλλά ο Στεργάκος είναι David Nelson. David Nelson. Δηλαδή, μην το ψάχνουμε τώρα. Μεγάλος παίκτης, μεγάλος παίκτης που είχε την ατυχία να τραυματιστεί το παιδί. Πολύ μεγάλος αθλητής και εξαιρετικός χαρακτήρας. Τραυματίστηκε και γι' αυτό έμεινε εκτός NBA. Α, ήταν για να πάει εκεί, Ναι. Μάλιστα. Είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό το παιδί και έμεινε και δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Γι' αυτό στα trials, δηλαδή στα δοκιμαστικά, το καλοκαίρι που γίνονται τα camps, είχε τραυματιστεί. Είχε τραυματιστεί και γι' αυτό έμεινε πίσω και ήρθε στον Παναθηναϊκό. Πριν σε πάμε στο σήμερα, γιατί εμάς μας αρέσει να μιλάμε για το παρελθόν και την ιστορία του συλλόγου πάντα. Πριν σε πάμε στο σήμερα, θυμάσαι ένα παιχνίδι που λες αυτό ήταν το καλύτερο παιχνίδι του Παπαγεωργίου. Αυτό. Δηλαδή, δεν το λέω από άψη πόντων υποχρεωτικά. Ναι, δηλαδή, δεν είναι πάντα το καλύτερο παιχνίδι ενός αθλητή αυτό που θα βάλει τα 3 γκολ στο ποδόσφαιρο ή 50 πόντους. Μπορεί πόντες. Να είναι το πιο γεμάτο, το πιο ολοκληρωμένο. Υπάρχει ένα παιχνίδι που λες, παιδί μου, από όλα αυτά που θυμάμαι, αυτό το μάτς ήταν το καλύτερο του Παπαγεωργίου. Έχω τη χαρά να πω ότι ήταν πολλά. Mm-hmm. Ήταν αρκετά πάρα πολλά. Πάρα πολλά, στα οποία ήμουνα και στα rebounds πάρα πολύ καλός, στα αμυντικά μου καθήκοντα και στο σκοράρισμα εξαιρετικός, γιατί συνήθως δεχόμουν και μια φιλική πίεση από την κερκίδα για να σκοράρω συνέχεια. Ο κόσμος και με αγαπούσε και προσέβλεπε στο σκοράρισμα μου. Δηλαδή έπρεπε απαραίτητος να βάλω τους πόντους που έπρεπε να βάλω για να μπορέσει η ομάδα να φτάσει στα επίπεδα που πρέπει για να κερδίσει το παιχνίδι. Ήταν πολλά αυτά τα παιχνίδια και νομίζω ότι έδωσα χαρά και στους αριανούς φιλάθλους πολλά χρόνια που με ήταν σε καλή κατάσταση. Βέβαια είχα το σοβαρό τραυματισμό σχετικά νέος, 26 χρονών, έπαθα ρήξη αχιλλείου τένοντα που με άφησε μακριά από τα γήπεδα 2 χρόνια γιατί έπαθα και υποτροπή μετά. Άλλα χρόνια τότε. Δηλαδή ένας τραυματισμός που τη σημερινή εποχή σε 6 μήνες σας είχε σε full φόρμα πάλι να παίζεις. Εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολα. Όχι δύσκολα, δεν είναι, ούτε διάγνωση μου είχαν κάνει στην αρχή εδώ στην Ελλάδα. Αναγκάστηκα να πάω εξωτερικό για να καταλάβουν τι συνέβαινε και μάλιστα οι άνθρωποι τους φάνηκε πολύ παράξενο που είχα μείνει τόσο πίσω και έπρεπε την επόμενη μέρα να πω χειρουργείο δηλαδή, δεν το συζητάμε. Πάντως, Χάρη, ο περισσότερος κόσμος έχει χωρίσει τον Άρη, αν θες, τη σύγχρονη περισσότερο ιστορία σε 2 περιόδους, στην προ-Γκάλη και στη μετά-Γκάλη εποχή. Δεν γνωρίζουν και πολλά πράγματα. Γι' αυτό είναι πολύ ευχάριστα αυτά που μας λες τώρα για την εποχή αυτή. Εγώ την βάζω
προ-Παπαγεωργίου και... Όχι, μετά Παπαγεωργίου και προ-Γκάλη. Δηλαδή είναι κάτι, κάτι παρόμοιο, ναι, παιδί μου. Γιατί εντάξει, είναι αυτό που είπα, έλεγα πριν για τους 30-40 και τους 50. Ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι όσοι είναι πιο μεγάλοι και έχουν ζήσει και την δικιά μου την αγωνιστική δράση, δεκαετία 70 κυρίως, γιατί εγώ έπαιξα και το 80, αλλά μετά τους τραυματισμούς μου, μπορώ να κάνω αυτό το διαχωρισμό. Έτσι. Δηλαδή, οι 40-ριδες αναγκαστικά βλέπουν γκάλες. Όχι, όχι, δεν ξέρω αν το 79, που είναι μια κορυφαία στιγμή στην ιστορία του συλλόγου, είναι το τέλος μιας χρονιάς, μιας εποχής μάλλον, ή απαρχή μιας καινούργιας. Δηλαδή το τέλος είναι υπό την έννοια ότι φτάσαμε στην κορύφωση, πήραμε ένα προτάσμα με μια αμιγώς ελληνική ομάδα και με ερασιτεχνική πραγματικά όσον αφορά τα οικονομικά μέγεθη. Έτσι, γιατί προπονητικά κάναμε και δύο φορές τη μέρα. Από την έλευση του Γκάλη και μετά άλλαξε το μπάσκετ, έγινε καθαρά επαγγελματικό, γιατί μιλάμε για τις αμοιβές κυρίως, για τα οικονομικά ωφέλη των παιδιών, και βέβαια και ό,τι αφορά και το αγωνιστικό κομμάτι. Έτσι, ενισχύθηκε ο Άρης, γιατί πέσαν χρήματα, ήρθε ο Γιαννάκης, ήρθε ο Σούμπουτης, ήρθε ο Κοκολάκης. Η ομάδα κάθε χρόνο ισχυόταν ώσπου έφτασε να γίνει η πανίσχυρη ομάδα που από το 84, που ήταν μια ήταν μαύρη όλοι. Και σκοτεινή χρονιά για τον Άρη, που έχασε τον μπάρας του πρωταθλήματος στην Κέρκυρα και το κύπελο. Και το κύπελο. Από εκεί πέρα ενισχύθηκε με τον Γιαννάκη, τον Κοκολάκη και τον Σούμπουτης κτλ. Και έγραψε μια 7-8 ετία. Εγώ θεωρώ ότι είναι απαρχή. Γιατί μην ξεχνάς ότι και αυτό που είχε πει και ο Γκάλης, τι ήρθα στον πρωταθλητή. Δηλαδή είναι η πρίκα που, που άφησε η προηγούμενη γενιά από τον Γκάλη, αλλά ήταν το πολύ σημαντικό στοιχείο. Άρα εγώ θεωρώ ότι χωρίς την προηγούμενη γενιά δεν θα υπήρχε ούτε η επόμενη. Και είναι μια συνέχεια. Δεν το συζητάμε αυτό. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να περάσουμε και στενά τα παιδιά. Γιατί και εγώ όταν ήμουν νέος, αν και έβλεπα Άρη από πριν πάω δημοτικό, ποδόσφαιρο κυρίως, αλλά και μπάσκετ. Ότι ο Άρης είναι μια ιστορία τεράστια και είναι μια συνέχεια. Έτσι. Δεν μπορεί να απομονώνεις δηλαδή μια 7 ετία που λέμε αυτοκρατορία κτλ. Ακόμη δεκαετία του 50 και του 60, που εγώ ήμουν πολύ μικρός αρχές του 60, πήγαινα στο ανοιχτό της Κάνθ και έβλεπα τη μεγάλη ομάδα του Άρη, η οποία έπαιζε ένα ξεχωριστό μπάσκετ, ένα ταχύτατο μπάσκετ με προπονητή τον Ανέστη τον Μπεταλίδη και τους μεγάλους αθλητές εκείνης της εποχής. Λοιπόν, δεν μπορεί να απομονώνεις και να λες ο Άρης της αυτοκρατορίας. Για μένα ο Άρης είναι ένα πράγμα, είναι συνέχεια, είναι ενιαίος και μια γενιά δίνει τη σκυτάλη στην επόμενη. Έτσι ακριβώς είναι όπως το λες. Άλλωστε, αν δεν ίσχυε αυτό που λες τώρα, πούμε, στο ποδόσφαιρο τώρα θα πρέπει να σταματήσουμε. Αν μην ασχολούμαστε τα τελευταία 3-4 χρόνια με αυτά που συμβαίνουν, να σβήσουμε όλη την ιστορία του Άρη στο ποδόσφαιρο και να πούμε, παιδιά, διαλύθηκε η ομάδα. Δεν είναι έτσι. Πάμε λίγο σήμερα, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λες και κυρίως είναι ενδιαφέροντα για τους πατεράδες μας, οι οποίοι πάντα έλεγαν, OK, παιδιά, ο Γκάλης ήρθε, ο Γιαννάκης κτλ. Δεν έχετε δει τον Παπαγεωργίου, αφήστε. Μην μιλάτε για σουτ. Αφήστε, γιατί λέμε για σουτέρ και το ένα και το άλλο. Λέμε και με συγκρίσεις και με παικταράδες τώρα στο NBA. Γιατί είναι μια σύνθεση γεγονότων που μας περιέγραψες κιόλας. Το πόσο επαγγελματικά βοηθιέται σήμερα ο επαγγελματίας αθλητής και τι ταλέντο είχε ο ερασιτέχνης αθλητής και παρόλα αυτά μοιάζει πάρα πολλές φορές καλύτερος από κάποιους επαγγελματίες. Αλλά εντάξει, χαρά δική μας που ο Παπαγεωργίου φόρεσε και τίμησε τη φανέλα του Άρη. Πάμε λίγο στο σήμερα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση οικονομικά για την ομάδα. Δεν ξέρω πώς την βλέπεις, πώς την βιώνεις στο αγωνιστικό, θέλουμε να μας πεις κομμάτι. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Εγώ έχω βιώσει τον Άρη, όπως είπα, 5 δεκαετίες. Τα οικονομικά του συλλόγου είναι σαν καρδιογράφημα. Μια ήταν πάνω, μια κάτω, αυτό. Αλλά η διαφορά, και σε εμάς τύχαιναν αυτά, αλλά τότε εμείς, επειδή ήμασταν αριανή ψυχή, παίζαμε και δεν υπολογίζαμε δηλαδή την όποια αμοιβή περιμέναμε ή το μισθό κτλ. Έτσι λοιπόν στις μέρες μας το οικονομικό, η σχέρια οικονομική δεν μετρούσε καθόλου. Παίζαμε την ψυχή μας, παίζαμε για τη φανέλα, αγαπούσαμε αυτό που κάναμε και φέραμε τα αποτέλεσμα που φέραμε. Τώρα δεν μπορεί να το απαιτήσει αυτό από τα νέα παιδιά. Έρχονται από τον κόσμο την άκρη γιατί για ένα συμβόλαιο ή για τα χρήματα. Δεν μπορεί να έχει απέτηση δηλαδή από τον Αμερικάνο ή από τον οποιοδήποτε άλλο να έρχεται και να αγαπήσει τη φανέλα, να δεθεί και να παίζει χωρίς να παίρνει μία. Έτσι λοιπόν μοιραία το οικονομικό είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στον Άρη. Και όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχει η διοίκηση να ανταπεξέλθει στα οικονομικά βάρη. Από εκεί λοιπόν ξεκινάνε και τα προβλήματα του συλλόγου. Γιατί αν υπήρχαν χρήματα θα μπορούσε να κινηθεί και άλλος η διοίκηση, να κάνει άλλες μεταγραφές ενδεχομένως, να ενισχύσει το έμψυχο υλικό της και να βοηθεί και ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης, ο οποίος έχει έρθει εδώ πέρα και ο άνθρωπος, παρόλο το τεράστιο όνομα που έχει στον χώρο του μπάσκετ,
βλέπουμε πώς στεναχωρημένος είναι και με τα αποτελέσματα που φέρνει η ομάδα. Αγωνιστικά βλέπεις περιθώρια βελτίωσης, φαντάζομαι παρακολουθείς την ομάδα όλα τα παιχνίδια, βλέπεις περιθώρια βελτίωσης με τους δύο παίχτες, τρεις, γιατί υπάρχει και ο Λευτέρης, ο Μποχωρίδης που επέστρεψε. Δηλαδή με την αλλαγή αυτή στο ρόστερ έχουν έρθει δύο παιδιά, ο Προύιτ και ο Μάρας. Δεν ξέρω εγώ, εμένα μου φαίνονται ότι είναι πιο παραγωγικοί τουλάχιστον από τα παιδιά που ήταν πριν τους Αμερικάνους που φύγανε. Νομίζω ότι ανέβηκε η ομάδα ένα σκαλί. Ο Γιαννάκης πιστεύει πάρα πολύ και έτσι είναι στη δουλειά. Τη δουλεύει συνέχεια την ομάδα. Με σκληρή δουλειά θα προκύψει ένα καλό αποτέλεσμα. Και με την προσθήκη αυτών των παιδιών, εγώ πιστεύω ακόμη και ψυχολογικά και οι φίλαθλοι, εμείς δηλαδή από αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Από την κερκίδα, μακάρι να ήμουν στα καλά μου χρόνια να έμπαινα μέσα. Ένα δεκαλεπτάκι δεν το έχεις. Δεν το έχεις ένα δεκαλεπτάκι. Μια φορά, βλέποντας πώς είμαι σε φυσική κατάσταση, λέει, έλα, σε χρειάζομαι, σε θέλω. Κοίταξε, ένα τριαρο-τεσάρι ψάχνουμε αυτή τη στιγμή. Στο τέσσερα περισσότερο και με σούτ απ' έξω νομίζω εντάξει είμαστε. Έτσι λοιπόν, πιστεύω ότι και ψυχολογικά ακόμη η προσθήκη και του Μποχωρίδη αλλά και των δύο παιδιών που ήρθαν από το εξωτερικό έχουν ενισχύσει την διάθεση και το ηθικό των παιδιών. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα πάει καλύτερα το πράγμα. Βέβαια η χρονιά είναι προδιαγεγραμμένη, δεν μπορεί να γίνουν θαύματα, ούτε άλματα τεράστια. Με το παρόν εμψυχολικό κάπως έτσι θα κινηθεί η ομάδα. Mm-hmm. Πριν σε ευχαριστήσουμε, ατυχής θεωρήσει η παρουσία σου σε ρόλο μη αγωνιστικό εκεί στην Προεδρία του Ερασιτέχνη και τα λοιπά. Δηλαδή, εν ολίγης το μετάνιωσες ή είσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου ότι εγώ πήγα πρόσφαιρα και αποχώρησα με ψηλά το κεφάλι? Θα κλείσουμε λίγο στενόχωρα. Επειδή πάντα κάνω αναδρομή σε ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου. Ναι. Και θα πρέπει να πω ότι είμαι ο πιο αυστηρός κριτής του εαυτού μου. Mm-hmm. Ακόμη και όταν οι άλλοι προσπαθούν να με κολακεύσουν, να χαϊδέψουν τα αυτιά και να πούνε όλα εντάξει. Αυτό προέκυψε μετά από αφόρητες πιέσεις που δέχτηκα, γιατί υπήρχε ένα διοικητικό αδιέξοδο, δεν υπήρχε τίποτε. Με πίεσαν πάρα πολύ. Ήξερα περίπου τι με περιμένει και την κατάσταση που ήταν η ομάδα. Ήταν μια συγκυρία τραγικών γεγονότων, να μην αναφερθούμε τώρα και θυμόμαστε και τα παλιά. Εκείνο που πρέπει να πω στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, εγώ σαν Αριανός έγινα θυσία, έγινε ολοκαύτωμα εκείνο το καλοκαίρι. Προσπάθησα να σώσω 100 πυρκαγιές που ήταν τριγύρω στον Άρη. Έδωσα τον καλύτερο εαυτό μου. Από και πέρα υπήρξαν κάποιες επιλογές που εντάξει εμένα δεν με βρίσκαν σύμφωνα, μην αναφερθούμε τώρα. Ο χρόνος σε δικαίωσε όμως, Χάρη. Το ξέρω. Ο χρόνος σε δικαίωσε έστω και μετά από 1-1,5 χρόνο. Ο χρόνος δικαίωσε ακριβώς τις ενστάσεις για τις οποίες αποδοκιμάστηκες τότε. Ναι, ναι. Ομολογώ ότι εκείνη τη στιγμή πικράθηκα να σου πω, γιατί εγώ δεν είμαι επαγγελματίας παράγοντας και ο κόσμος θα έπρεπε, όχι ο κόσμος, οι οπαδοί, να το πούμε πιο συγκεκριμένα. Θα έπρεπε να, εγώ εκεί που, αυτό μάλλον που δεν περίμενα είναι ότι περίμενα ότι όλοι θα συσπηρωθούν πίσω από το Χάρη που είναι μια σημαία του συλλόγου και θα πάμε όλοι μαζί να σώσουμε το καράβι που βούλιαζε. Αλλά η Ελλάδα, οι Έλληνες το έχουμε αυτό και οι Αριανοί ιδιαίτερα, πάντοτε έχουμε διχογνωμούμε, άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί, δεν μπορέσαμε να ομονοήσουμε ώστε να σώσουμε την κατάσταση. Ήταν και η κατάσταση της ομάδας τέτοια που... Βέβαια έχω την ικανοποίηση ότι δικαιώθηκα, αλλά αυτό δεν μου λέει εμένα τίποτε. Ναι. Εγώ ήθελα να ηγηθώ μιας προσπάθειας ενωτικής, να δώσω το σύνθημα της Ομόνοιας και να προχωρήσω όλος ο Άρης ενωμένος προς τα. Πίστευα ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, στην κατάλληλη στιγμή. Αλλά τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν ποδόσφαιρο το. Πού έμπλεξε με τη φουτμπαλέρα τώρα εκεί μέρα. Ήταν το θέμα του Λάβου του Σκόρδα. Γινόταν χαμός στα δικαστήρια. Ήταν ο Γαλανός. Χίλια δύο πράγματα. Και το πιο σημαντικό και πάλι λέω ότι θα έπρεπε ο κόσμος να πιστέψει ότι ο Χάρης είναι και ανιδιοτελής και Αριανός. Και βάζει, έγινε ολοκαύτωμα και το καλοκαίρι. Δηλαδή για να σώσουμε την κατάσταση στον Άρη. Εντάξει, παροδικό βέβαια ήταν και αυτό δείχνει και, εντάξει, και την αγάπη κόσμος, του κόσμου. Ναι, εγώ δεν θέλω να πω ότι δικαιώθηκα σίγουρα, αλλά θέλω ο κόσμος που το κατάλαβε ότι ο Χάρης είναι πάντα στη διάθεση του συλλόγου. Είμαι ένας στρατιώτης που στρατεύομαι σε κάθε περίπτωση για τον Άρη. Έχω δώσει τη ζωή μου για τον Άρη. Ο Άρης είναι η ζωή μου, είναι η οικογένειά μου. Και οι προθέσεις μου σίγουρα ήταν καλές και έκανα ό,τι μπορούσα. Ήταν δύσκολο το κλίμα πάντως. Η ατμόσφαιρα ήταν μπαρούτι. Εδώ μου λέει ο Μάριος ο Ασλαμάς, προσκυνώ τον κορυφαίο Έλληνα μπασκετμπολίστα. Σε υμνή κάθε πρωί που κάνουμε. Μάριος, ο Μάριος είναι φίλος. Είναι φίλος, το ξέρω. Και είναι και ξέρει, είναι
ξέρει πολύ μπάσκετ. Ξέρει πολύ μπάσκετ το παιδί. Και το μεταξύ, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, τον αγαπώ πολύ. Τσιγκλάει πάντα τους Αριανούς, θέλει να μας βάλει να μαλώνουμε. Λέει, ποιος γκάλεζε Παπαγεωργίου, λέω. Ο Χάρης, λέω, ξέρει την εγκάλεση και ο Γκάλης ξέρει την Παπαγεωργίου. Μην ανησυχείτε, λέω. Και είναι τιμή για το σύλλογο που είχε αυτούς τους δύο κορυφαίους αθλητές στη. Θα σας πω κάτι, παιδιά, θα σας πω κάτι και συγγνώμη σας διακόπτω. Ο Φέδωνο Ματθαίο, ο οποίος ήταν ο πατριάρχης του ελληνικού μπάσκετ και με αγαπούσε πάρα πολύ. Καρντάση μου έλεγε, μπες και χώστα στην εθνική. Έλεγε πάντα κάτι το οποίο να το έχετε και εσείς, ότι ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία. Δηλαδή ο Γκάλης έχει γράψει τη δική του ιστορία. Ο Χάρης ο Παπαγεωργίου έχει γράψει τη δική του. Είναι λάθος δηλαδή να λέμε ποιος καλύτερος, ποιος αυτό. Ξέρω, και όλοι μαζί έχετε γράψει την ιστορία του Άρη. Όλοι μαζί. Έτσι, αυτό είναι χρυσές το πιο σημαντικό. Χρυσές σελίδες. Γιατί πάνω απ' όλα, αυτό το λένε οι Αμερικάνοι, είναι το σπίτι που λένε. Ο Μάριος ξέρει αυτά. The house. Ναι, πάνω από το σύλλογο δεν είναι κανείς. Ο σύλλογος είναι. Το παν και από κάτω είναι όλοι αυτοί οι αθλητές, μεγάλοι, μικρότεροι, μεσαίοι, που έχουν γράψει όλοι διαχρονικά τη μεγάλη ιστορία του Άρη μας. Έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας, καινούριος πρόεδρος. Δεν ξέρω αν έχετε θέσει κάποιον, έτσι είναι πολύ νωρίς ακόμη. Ο πρώτος σας στόχος ποιος είναι, γιατί είστε ένα θεσμικός παράγοντας, είστε η ιστορία, η ζωντανή του συλλόγου που περνάει δύσκολες εποχές. Δεν ξέρω πώς μπορείτε να βοηθήσετε σε αυτό. Θα πω δύο λογάκια. Πρώτον, ότι ήδη, αν και μετράμε μέρες, έχουμε κάνει ιστοσελίδα στην οποία μπορούν να μπαίνουν και οι οπαδοί και οι φίλοι του Άρη, αλλά και από όλη την Ελλάδα. Θα κάνουμε μια αφίδρομη κουβέντα με τον κόσμο, να καταθέτουν σκέψεις, συναισθήματα και ακόμη και ανέκδοτες φωτογραφίες αν υπάρχουν, τις οποίες θα ανεβάζουμε για να καταγραφεί η ιστορία διαχρονικά του Άρη. Γιατί έχουμε επικεντρωθεί στη δεκαετία του 80 και αγνοούμε ότι ο Άρης υπήρχε και το 50 και το 60 και μάλιστα μεγαλουργούσε. Έτσι. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, ασφαλώς δεν έχουμε καμία πρόθεση ως βετεράνοι, γιατί συνήθως συμβαίνει αυτό το πράγμα, να εμπλακούμε στα της ΚΑΕ. Σε καμία περίπτωση, γιατί και αυτό τελικά κάνει ζημιά. Δηλαδή εμείς οι φωστήρες, οι έμπειροι βετεράνοι που ξέρουμε, έχουμε τη γνώση και τη σοφία και δεν πρόκειται να μπερδευτούμε. Ενισχυτικά βεβαίως ό,τι θελήσουν οι άνθρωποι της ΚΑΕ είμαστε στη διάθεσή τους. Ό,τι θελήσει ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης, ο οποίος είναι και αυτός ένας από τους βετεράνους του Άρη, έτσι είναι επίτιμο μέλος του σωματείου μας. Θα είμαστε κοντά στο σύλλογο, τον αγαπάμε. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι, για μας όλους είναι κομμάτι, μεγάλο κομμάτι της ζωής μας. Αλλά τα φαινόμενα που εμπλέκονται οι βετεράνοι και μάλλον κακό γίνεται, θα τα αποφύγουμε εμείς. Όποτε χρειαστεί η διοίκηση θα είμαστε δίπλα, όποτε χρειαστεί ο προπονητής θα είμαστε δίπλα. Σε οποιαδήποτε δράση του Άρη μας ζητηθεί θα είμαστε κοντά στην ομάδα. Αλλά εμείς έχουμε το δικό μας δρόμο και τη δική μας φιλοσοφία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλά. Στη διάθεσή σας όποτε θελήσετε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σας, γεια σας.